Θα γίνεται τίποτα από όλα καλά, αυτά. Δεν υπήρχε κανένα. Όχι, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε οργάνωση. Κύριε Αδαμόπουλε. Δεν υπήρχε καμία οργάνωση, καμία πρόληψη και κατά δεύτερο λόγο δεν έγινε και τίποτα. Εκλοβίσαν τον κόσμο. Κύριε Αδαμόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Βλέπεις τη φωτιά στο Βουτσά και τρέχει με 120 χιλιόμετρα προς τη Λούτσα και δεν βγάζεις τον κόσμο έξω. Στα στενά. Τους μπέρδεψες, στα στενά τους έκαψες. Σαν τα ποντίκια κάηκαν. Εγώ ήξερα και έφυγα. Γιατί είμαι 50 χρόνια στην περιοχή. Αν δεν ήξερα, δεν ήξερα πώς θα έφευγα. Ξέρατε το δρόμο και μπορέσατε να φύγετε. Αυτό εννοείται. Μα και ήξερα τον δρόμο και με το που είδα τη φωτιά έρχεται, κατάλαβα ότι έρχεται πάνω μου. Γιατί έχω ζήσει 10 φωτιές. Και ξέρω. Άρα από την εμπειρία σας. Αλλιώς και εγώ ήμουν αν δεν ήξερα. Άρα από την εμπειρία σας στην αυτοδιοίκηση, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Τι πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να γίνει από την εμπειρία σας. Επόμενη μέρα, εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε. Όχι, δεν λέω να κάνουμε λαϊκό δικαστήριο. Μέρα, τι να σας πω τώρα. Όχι να τιμωρηθούν. Να όχι να τιμωρηθούν. Τι κατά, μέτρα παιδιά, πρέπει να πάρουν. Για τα τσιμέντα. Τι μέτρα πρέπει να τα πάρουν. Τα μέτρα που έπρεπε να είχαν πάρει τη πρόληψη για να μην ξαναγίνουν τα ίδια πράγματα και θρυνήσουμε και άλλα θύματα ακόμα. Μέτρα. Πρώτα είναι ο άνθρωπος. Η περιουσία, το δάσος και εδώ έχουν χάσει την μπάλα. Πρώτα βάζουν το δάσος και μετά τον άνθρωπο. Και τελικά χάνουν και τον άνθρωπο και το δάσος. Τώρα έχετε απόλυτο δίκιο, όλοι συμφωνούμε. Άρα για αυτή η περιοχή θα ξαναστηθεί ποτέ. Μην κάψουμε το δάσος, δεν κοιτάνε τον άνθρωπο. Το θέμα δεν είναι να ξαναστηθεί η περιοχή, είναι ότι οι ψυχές που ταξιδέψανε δεν μπορούν να επιστρέψουν. Κύριε Αδαμόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας. Το τελευταίο είναι το σπίτι, το τσιμέντο μου λέτε. Το για το τσιμέντο μιλάμε. Έτσι ακριβώς. Τι μιλάμε για το τσιμέντο. Καθήκαν ανθρώπινες ζωές τώρα. Περιβάλλον δεν υπάρχει, μιλάμε για τα τσιμέντα. Έτσι, καταστραφήκαν οικογένειες. Ούτε καν στενοχωριέμαι εγώ. Εμένα κάγει το σπίτι μου και δεν στενοχωριέμαι για το τσιμέντο. Στενοχωριέμαι για όλα τα άλλα παρά για τα τσιμέντα. Αυτό είναι, όπως το λέτε, κύριε Αδαμόπουλε. Και μακάρι να μην ξανασυμβεί, γιατί ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Καμία... Μακάρι, θα είναι πάθημα όλο αυτό. Θα είναι. Τι πάθημα, θα το ξεχάσουμε σε λίγο καιρό πάλι. Κύριε Αδαμόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας και στην σύζυγό σας, τη Χριστίνα. Να είστε καλά. Νομίζω, παιδιά, ότι θα περάσει πολύ καιρό.